προς την πρόεδρο του ΔΣ και έκτοτε του Εθνικού Συμβούλου. Στα πλαίσια της προβολής της Βόρειας Εύβοιας έχω συγγράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Άνθρωποι και ιστορίες, η Βόρεια Εύβοια της καρδιάς μας». Το βιβλίο αναφέρεται σε 42 ιστορίες ανθρώπων που έδωσαν και δημιούργησαν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Περιλαμβάνει βιογραφίες ανθρώπων από την Αγιάννα, τη Λίμνη, την Ελιψό, τον Ταξιάρχη, τον Πευκή, το Νέο Πύργο, την Καστανιώτσα, την Κοντινουλιά, τι Μιλιέ, την Αυγαριά, το Ξηροχώρι, τα Καμάρια, τη Συνασό, το Αγριοκοτά, τη Ορκέ, τα Γιάννα. Μόνο από το χωριό μου δεν είναι. Παρακαλείστε όπω εγκρίνεται την χορηγία του βιβλίου. Αποκινούμε το δήμωμα του Δίου, Λίμνη Αγία Άννα, με το ποσό των 2.500 ευρώ έκαστο. Με αυτόν τον τρόπο, επισκέπτη θα μπορεί φεύγοντα από την περιοχή να παίρνει μαζί του όχι μόνο τουριστικά φυλάδια ή κάρτε, αλλά ένα πλοίο γεμάτο από κοινωνικά, ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία τη περιοχή μα. Εγώ να σα πω ότι το Δέλτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου Λίμνη Αγία Άννα στι 11.12 του 2013 με τη 286 απόφαση του πήρε ομόφωνα την απόφαση για να χρηματοδοτήσει το βιβλίο αυτό της κυρίας Τερκή. Αυτό λίγο στο τέλος. Εγώ να γιατί επειδή το είπε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το έχω μπροστά. Είχα ζητήσει να σας κάνω μια παρουσίαση. Διότι την είχα έτοιμη σε ηλεκτρονική παρουσία του βιβλίου για να μπορείτε να το δείτε. Αλλά λόγω πίεση του χρόνου μου ακυρώθηκε. Μπορώ να σας πω ότι το βιβλίο είναι αυτόματο, έχει 356 σελίδες. Αναφέρεται σε ιστορίες αυτών των καθημερινών ανθρώπων οι οποίοι έζησαν και εργάστηκαν στην Βόρεια στη δική μας την περιοχή, είτε γεννήθηκαν εδώ, είτε έχουν έρθει από άλλες περιοχές, από άλλα μέρη της Ελλάδας ή ακόμη και από το εξωτερικό. Οι ιστορίες αυτές αφορούν κυρίως ανθρώπους απλούς καθημερινούς, όπως και προσωπικότητες ιδιαίτερες, οι οποίες έχουν λαμβεί την επιδράση τους τη σύγχρονη ιστορία του 1950 και μετά. Θα προωθήσετε το βιβλίο από τον μεγάλο τρόπο, διότι το βιβλίο είναι μια πνευματική διευθυνσία συγγραφέα και από εκεί και πέρα μπαίνει στη διαδικασία να εκτιμηθεί από το αγροστικό κοινό. Εμείς ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν μπορούμε να αγοράσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό βιβλίων. Δεν ξέρω, οι συζητήσεις υπάρχει συζητή στο θέμα, είναι το, η αρμόδια ζητήματος. Έχουν τη δυνατότητα, κυρία Ράπολου, καλό δεν το λέω, να έχουν μια εικόνα του βιβλίου. Και μπορεί αύριο να υπάρξει ένα νέο αίτημα, από τον κύριο Καλέμι για παράδειγμα, και να δεν είμαστε και εκεί μπορεί. Και μετά να έρθει ένα τρίτο αίτημα. Και ξέρετε, επειδή εμείς απαντούμε στην κοινωνία, η οποία ταλανίζεται από την κρίση των ημερών, θέλω να μας δώσετε λίγο χρόνο. Εγώ ζητώ να μας δώσετε λίγο χρόνο, γιατί η έννοια χορηγία μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Το πρώτο ερώτημα. Υπάρχει κωδικό στο προϋπολογικό που να επιτρέπει τέτοιες χορηγίες? Δική μου απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, σταματάμε εδώ. Δεν το ξέρετε. Κύριε Δημήτρη, θα σας πω εγώ. Ένα πιο κωδικό. Θα σας πω εγώ τώρα, γιατί εγώ ρώτησα. Κύριε Δημήτρη, τώρα λέτε. Στο επόμενο δημοτικό, τώρα λέτε. Όλο θα γίνει ένα πόσο κωδικό, δεν είναι θέμα για να ισχυρίζετε ότι δεν μπορεί να γίνει. Εγώ λέω, κύριε Δημήτρη, αν με αφήσετε, θα δείτε ότι δεν έχετε υπομονή. Εγώ λέω για τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κωδικός ο οποίος να επιτρέπει την επιχορήγηση. Ένα. Πριν από ένα διάστημα, νομίζω 7 ετών, διότι έγινε το 2003 η υπόθεση, έρχεται το ελεγκτικό συνέδριο και τιμωρεί. Θα ανοίξουμε τον κώδικα δήμων κοινοτήτων, σελίδα 621, ακριβώς αριστερή πλευρά, στη μέση και το καταγράφει. Δήμος ο οποίος ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει επιχορήγηση ενός τέτοιου ελεγκτικού, θεωρήθηκε ότι η περιφέρεια άκυρος και έχει προβλήματα. Και θα σας λέω ότι είναι το ελεγκτικό συνέδριο, αν θυμάμαι καλά, 213 το 2003. Ένα. Μη νόμιμη δαπάνη, λέει ο κώδικας, στις προαιρετικές δαπάνες, όταν πρόκειται να συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση
γύρω από έτη κωδικό, όπως βιβλίο και περιοδικά, παρά μόνο εξηρούνται ότι έτη κωδικό βγαίνει από την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει σχέση με την τοπική ανάπτυξη, αφού προηγουμένως όπως το έτη κωδικό πάει στο Υπουργείο του Δημοτικού, και δεύτερον, μόνο μία συμμετοχή ετήσια για μία εφημερίδα. Και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει νόμιμη έκθεση. Μη νόμιμη δαπάνη, προεδρική για τέτοια επίπεδο.